Ας αναρωτηθούμε τι μπορεί να είναι αυτά τα οστά. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από τον κόσμο και οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, και όταν ο Κύριος τους επισκέπτεται και τους αναγεννάει, πράγματι από ξερά οστά που είναι, γίνονται άνθρωποι, έρχεται ο Θεός, τους δίνει μια νέα κατάσταση μέσα στην ψυχή τους, τους ενδύει με μια καινούργια ψυχική κατάσταση, τους αναγεννάει, τους κάνει νέους ανθρώπους, νέα κτίσματα και τους δίνει και το Πνεύμα το Άγιο. Εκτός όμως από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όντως σε μια κατάσταση ξεραΐλας μέσα στον κόσμο, διότι ο κόσμος δεν έχει να προσφέρει πνευματική τροφή, μπορεί και εμείς πολλές φορές να αισθανθούμε τους ιδίους τους εαυτούς μας ότι έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση ξηρασίας. Ότι δεν νιώθουμε τον Κύριο όπως τον νιώθαμε παλιά, δεν νιώθουμε μέσα μας να αναβλύζει αυτό το ζωντανό νερό που νιώθαμε όταν πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, όταν ήρθε ο Κύριος και μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Μπορεί να έχουμε έλθει σε μια πνευματική πτώση, μπορεί κάποια γεγονότα, κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής μας να μας απομακρύνουν από την παρουσία του Κυρίου και να αισθανόμαστε τον εαυτό μας ότι έχει ξεραθεί. Σε τέτοιους λοιπόν ανθρώπους που αισθάνονται αυτή την κατάσταση, έρχεται ο Λόγος του Θεού να αναφερθεί μέσα από αυτό το σημείο. Και βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο ότι ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, παίρνει τον Ιεζεκίλ και τον πάει να δει αυτά τα ξερά οστά. Και ο Κύριος, με τη διά του Πνεύματος του Αγίου, θέλει πρώτα απ' όλα να μας φανερώσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Να μην φοβηθούμε να παραδεχτούμε ενώπιον του Κυρίου ότι έχουμε απομακρυνθεί από την παρουσία Του και έχουμε ξεραθεί, γιατί ο Κύριος έρχεται να κάνει επίσκεψη στα ξερά οστά. Έρχεται να δείξει στον προφήτη τα ξερά οστά, όχι για να πει «καλά πάθανε αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δική τους ευθύνη ήτανε, καλά να πάθουνε», αλλά έρχεται ο Κύριος να επισκεφθεί τα ξερά οστά για να τα κάνει να ξαναζήσουν. Ο Κύριος δεν έρχεται να επισκεφθεί τον άνθρωπο για να τον κρίνει και να τον απολέσει, αλλά ο Κύριος έρχεται να επισκεφθεί τον άνθρωπο για να τον ελεήσει, να τον αναζωοποιήσει και να τον κάνει ένα καινούριο κτίσμα. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν παίρνει τον προφήτη Εζεκίηλ και τον πάει στην κοιλάδα αυτή, η οποία δεν είχε απλά μερικά κόκαλα, αλλά ήταν γεμάτη. Σφόδρα, λέει, πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος. Πράγμα που σημαίνει ότι μην ανησυχείς, δεν είσαι ο μόνος που μπορεί να νιώθεις αυτή την βραδιά ότι είσαι ξερός. Δεν είσαι ο μόνος που μπορεί να νιώθεις ότι έχεις απομακρυνθεί από τον Κύριο, ότι έχεις πέσει σε κάποιο λάθος, σε κάποια αμαρτία και νιώθεις αυτή την ξηρασία μέσα σου. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί. Αλλά ο Κύριος όλους αυτούς έρχεται η στιγμή που θα τους επισκεφτεί για να τους κάνει να ξαναζήσουν. Και λέει στο τρία εδάφιο, «Ιέ ανθρώπου, δύναται τα οστά ταύτα να αναζήσωσιν. Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ εξεύρεις». Εδώ έρχεται η απορία. Είναι δυνατόν εγώ που έχω περιέλθει σε μια τέτοια κατάσταση να μπορέσω να διορθωθώ? Στα ίδια και στα ίδια λάθη πέφτω. Δεν διορθώνομαι με τίποτα. Έχω κάνει πολλά λάθη μέσα στη ζωή μου. Έχω βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Είμαι παγιδευμένος σε καταστάσεις, δεσμευμένος με ανθρώπους. Δεν μπορώ να ξεφύγω, να ακολουθήσω τον Κύριο. Έχω απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού. Νιώθω ξηρασία. Και το ερώτημα είναι, μπορούν τα οστά αυτά τα ξερά να ξαναζήσουν? Και του λέει ο Κύριος, προφήτευσε στο τέσσερα εδάφιο στα οστά ταύτα και πες τους, τα οστά τα ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Είναι δυνατόν τα οστά να μπορούν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου, αφού δεν έχουν αυτιά? Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος του Θεού μπορεί να ακουστεί ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν αυτιά. Πραγματικά, εμείς λέμε ότι ακούμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, μπαίνει μέσα στις καρδιές μας δια της ακροάσεως, μέσα από τα αυτιά μας, αλλά πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει τον Κύριο να μας μιλάει μέσα στην καρδιά μας? Ακόμα και όταν είμαστε μακριά Του, ακόμα και όταν Τον έχουμε ξεχάσει, έρχεται ο Κύριος πολλές φορές και κάτι μας δίνει μέσα στην καρδιά. Ακούμε μια φωνή, καταλαβαίνουμε ότι είναι η οδηγία του Θεού. Δεν χρειάζονται λοιπόν αυτιά για να ακουστεί πάντοτε ο Λόγος του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού μπορεί να διεισδύσει και εκεί που δεν υπάρχουν αυτιά. Γι' αυτό και οι άλογοι κτίσει, όλο το σύμπαν, όλος ο κόσμος, δεν έχουν αυτιά, όμως σε κάθε εντολή του Κυρίου υπακούνε. Έτσι έχτισε ο Κύριος ολόκληρο τον κόσμο άλλωστε.